Κύριε Σημάδη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, το περιμέναμε 9 μήνες, μας ήρθε και αυτό. Εστία υπερμετάδοσης είναι η χώρη δουλειάς. Το παραδέχτηκαν. Ναι, είναι η κλασική περίπτωση, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπήρχε κανένας άνθρωπος να μην ξέρει ότι στα σούπερ μάρκετ και στα εργοστάσια γίνεται της μουρλής και ότι εκεί είναι η βάση του από που ξεκινάει η υπερμετάδοση, όπως και το γενικό πλαίσιο των ειδικών εργασίας, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι στο σύνολό του. Δεν είναι μόνο οι χώροι σαν χώροι δουλειάς, είναι και το πηγενέλα, είναι όλα μαζί. Αλλά εντάξει, δεν νομίζω να υπήρχε άνθρωπος που να μην το ξέρει αυτό. Απλή λογική. Αποστάσεις κρατιούνται. Να το υποκρύψει όσο μπορείς, με συγχωρείτε. Αλλά προσπαθούσε να το αποκρύψει όσο μπορούσε να το αποκρύψει. Φτάνει ένα σημείο που αυτογελιοποιείται δηλαδή και όλη η κατάσταση. Οπότε δεν ήταν κάτι. Ήρθανε μετά, 9 μήνες μετά, να επιβεβαιώσουν κάτι που το ξέραμε από την πρώτη στιγμή. Βέβαια το διατάφτα είναι η ουσία, έτσι. Το λες ότι υπάρχει ζήτημα, υπάρχει πρόβλημα, στο αποδεικνύουν και οι λοιμοξιολόγοι. Μετά από 9 μήνες, με βάση και τα όσα πολύ σωστά μας είπατε, τι μέτρα παίρνονται. Σήμερα, ας πούμε, κάνατε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Στο τι μέτρα παίρνονται, θα σας πω, και σήμερα βγήκανε στην ουσία τα ζητήματα που αναδεικνύουμε τόσο καιρό, επιβεβαιώθηκαν από διάφορους δημόσιους φορείς και αρχές. Πρώτον, ότι το πλαίσιο, το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ επιβεβαιώνεται ότι στην ουσία είναι γραμμένο από την εργοδοσία και όχι από τους υγειονομικούς. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είτε ηθελημένα, είτε αθελά τους, είτε με τη σιωπή τους, είτε με την επιβεβαίωσή τους, διάφοροι φορείς, τώρα μην τα πιάσουμε ένα-ένα, τι απάντησε ο καθένας, δεν είναι εκεί το νόημα. Το ζήτημα είναι ότι επιβεβαιώνεται στην πράξη. Ναι, έχει μια σημασία να μας πείτε τι σας είπαν, ας πούμε, για συγκεκριμένες καταγγελίες που σας κάνανε, που κάνατε. Είναι αυτό που ακούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίμε εμείς σαν οργανισμός, δεν φταίμε εμείς σαν αρχή, δεν φταίει... Κανένας δεν φταίει, γιατί το πλαίσιο είναι τέτοιο, το οποίο είναι ελάστικο. Ακόμα και οι υποτυπώδεις, τα ελιπέστατα πρωτόκολλα υγείας, δεν υπάρχει το αντίστοιχο πλαίσιο του ποιος ακριβώς τα επιβάλλει. Πώς ελέγχονται και ποια... Και δεν είναι το ζήτημα τα πρόστιμα. Πώς θα ελεγχθεί ότι θα γίνουν. Και πώς θα φοβάται ότι ακόμα θα ελεγχθεί. Όταν, ας πούμε, οι επιθεωρήσεις εργασίας εδώ και καιρό λένε ότι δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε κόσμο να κάνουμε ελέγχους. Και ακόμα και ο κόσμος που είναι, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι επιθεωρητές εργασίας, που εργαζόμενοι είναι και εκείνοι, οι οποίοι νοσούν αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει ούτε υποκατάστασή τους, αντικατάστασή τους μάλλον από κάποιον άλλον, και ήδη πριν από την πανδημία δεν φτάνανε οι επιθεωρητές. Με έρευνα που είχαν κάνει και τα ταξικά σωματεία συγκεκριμένα, είχαμε βγάλει ότι για να ελεγχθεί μια φορά, πριν την πανδημία ξαναλέω, μια φορά κάθε επιχείρηση στην Ελλάδα, με βάση τον αριθμό των επιθεωρητών, χρειαζόταν 20 χρόνια. Nice. Για να ελεγχθεί απλά μια φορά κάθε επιχείρηση σε όλη την Ελλάδα. Χρειαζόταν 20 χρόνια. Πόσο μάλλον τώρα. Mm-hmm. Φαντάζεστε. Και επιβεβαιώθηκε ότι εμάς, εκεί βγαίνει η ουσία και το συμπέρασμα, ότι κανένας από τους φορείς, ούτε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ούτε οι επιθεώρησες εργασίες, δεν μπορούσαν να μας απαντήσουν στο τι ακριβώς μπορούμε να κάνουμε, πώς ακριβώς μπορούμε να δηλαδή τα ευχολόγια, όλοι τα λένε. Mm-hmm. Και πλέον, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, ότι όλοι καταλαβαίνουν και όλοι, δεν μπορεί να αποκρυφθεί ότι οι χώροι δουλειάς είναι εστίες υπερμετάδοσης του ιού. Το ζήτημα είναι στο διατάφτα τι γίνεται. Εκεί ξεκινάμε τα ευχολόγια, τα περί ατομικής ευθύνης, το ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να προσέχουν μόνοι τους και ότι από κάθε φορέα γίνεται το καλύτερο δυνατό. Και καλοπροαίρετα να τον πάρουμε ότι όντως γίνεται, που πολύ αμφιβάλλουμε. Ιδιαίτερα όσο αφορά δημόσιες υπηρεσίες και όχι από τους εργαζόμενους, αλλά από την κυβέρνηση και τους υπευθύνους της. Εγώ θα σας πω το τελευταίο που μάθαμε σήμερα, το οποίο νομίζω είναι το κερασάκι στην τούρτα, αυτό που λέγατε.
τη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη, που εδώ και τρεις μήνες χτυπιέται αλίπητα από το κορονοϊό, μόνοι τους τα λένε, δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς μεταξύ μας, μόνοι τους τα λένε. Δεν υπάρχει υπεύθυνος από τον ΕΟΔΗ. Υπάρχει ένα τηλεφωνικό κέντρο. Βγάλαμε και Silver Alert σήμερα με την ανακοίνωσή μας. Τους ψάχναμε. Βδομάδες τους ψάχνουμε. Να βρούμε ποιος άνθρωπος μπορεί να μας πει πώς εφαρμόζονται και ελέγχονται τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ στη Βόρεια Ελλάδα. Ένα τηλεφωνικό κέντρο έχουν στήσει. Δύο εργαζόμενοι είναι εκεί και πολεμάνε με τα θηρία. Και υπεύθυνος. Τηλεφωνικές ουσιαστικά. Ναι, εργαζόμενοι. Που δεν μπορούν να απαντήσουν. Δεν έχουν την γνώση να απαντήσουν όσον αφορά. Ακριβώς. Ζητήματα. Δεν υποτιμώ βεβαίως το επάγγελμα. Αλλά πρέπει να έχεις και τη γνώση να απαντήσεις. Δεν είναι ζήτημα. Ούτε καν ζήτημα γνώσης. Είναι ζήτημα του ποιος έχει την ευθύνη. Δεν έχει ο εργαζόμενος που σηκώνει ένα τηλέφωνο την ευθύνη για να μπορέσει να την πάρει πάνω του και να το λύσει. Το πρόβλημα είναι να μην το λύσει. Θέλω να δώσει μια υπεύθυνη απάντηση. Δεν γίνεται αντικειμενικά. Mm-hmm. Τόσα μέτρα που έχουν πάρθει, όταν δεν υπάρχει ούτε καν υπεύθυνος του ΕΟΔΗ στη Βόρεια Ελλάδα, τι ακριβώς μας λένε για τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ? Είναι πραγματικά πέρα από υποτυπώδη, πέρα από γραμμένα από την εργοδοσία, πέρα από ελλειπή, είναι αλήθεια ευχολόγια. Είναι κείμενα που είναι ευχής έργων, μακάρι να θέλουν οι εργοδότες να τα κάνουν. Αυτό μας λέει η κυβέρνηση. Καλό θα ήταν. Και όταν την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει προσωπικό στις επιθεωρήσεις εργασίας όπως μας το περιγράψετε, δεν υπάρχει αρμόδιο τμήμα του ΕΟΔΗ παρά ένα τηλεφωνικό κέντρο, για την περιφερεια υγείας δεν λέει τίποτα, την ίδια ώρα πάντως υπήρχε προσωπικό και σας βρήκε της αστυνομίας και έξω από την περιφέρεια και έξω από την επιθεώρηση εργασίας, έτσι. Ναι, διαμορφώνεται μια κατάσταση αποπνικτική, θέλουν να την κάνουν απέναντι στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, και μιλάμε για ούτε καν παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα, ήταν κανονισμένα ραντεβού. Είχαμε ενημερώσει ότι θα πάμε να μας περιμένουν, γιατί ξέρετε ότι όταν τα σωματεία πηγαίνουν να βρουν κάποια δημόσια αρχή, συνήθως η δημόσια αρχή λείπει. Τον Υπουργό Εργασίας τα σωματεία το ψάχνουν μήνες ολόκληρους για να καταθέσουν τις καταγγελίες τους. Δεν έχουν καταφέρει να το βρουν ακόμα. Στα κανάλια μόνο το βλέπουμε και στη Βουλή. Για να μιλήσει με τους εργαζόμενους και να πάρει υπόψη τις καταγγελίες που κάνουν τα ταξικά σωματεία, δεν μπορούν να τον βρουν. Και εκεί και εδώ μας περίμενε η αστυνομία απ' έξω και από τις δύο υπηρεσίες. Και θέλουν να διαμορφωθεί η εικόνα και η αντίληψη ότι κάθε λαϊκή φωνή όταν σηκώνεται λίγο παραπάνω, απέναντι της θα έχει την αστυνομική στολή και τα ΜΑΤ. Mm-hmm. Προφανώς δεν σκιαζόμαστε από κάτι τέτοιο. Το έχουμε αποδείξει δεκάδες φορές. Τόσο τα σωματεία και το εργατικό λαϊκό κίνημα ξέρουν να απαντάνε, οργανωμένα και πειθαρχημένα, απειθαρχώντας. Δεν σας ακούω καθόλου. Ναι, μ' ακούτε τώρα? Ναι. Μ' ακούτε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στις καταγγελίες αυτές, τις συγκεκριμένες που καταθέσατε σήμερα. Είναι ενδεικτικά, είχαμε καταθέσει κάποιες καταγγελίες. Mm-hmm. Θα σας πω, έχουμε πάρα πολλές καταγγελίες οι οποίες δυσκολευόμαστε να τις επιβεβαιώσουμε και να τις δημοσιοποιήσουμε, επειδή ακριβώς γνωρίζουμε σε χώρους δουλειάς ότι συμβαίνουν πράγματα και οι εργαζόμενοι φοβούνται, επειδή ήδη τους έχει πει η εργοδοσία ότι αν ακουστεί ότι έχουμε εδώ κρούσμα, απολύεστε. Αν ακουστεί εδώ ότι δουλεύετε 13-14 ώρες αδήλωτες, απολύεστε σε όλους τους κλάδους. Οπότε είναι πολύ περισσότερες οι αυθαιρεσίες στους χώρους δουλειάς και στα ζητήματα που αφορούν την προστασία από την πανδημία και στα εργασιακά, τα οποία δεν μπορούν να διασταυρωθούν επίσημα και να καταγγελθούν επίσημα, επειδή ακριβώς υπάρχει μεγάλη τρομοκρατία από μεριά της εργοδοσίας στους εργαζόμενους. Προφανώς δεν σταματάμε, θα συνεχίσουμε, γιατί οι εργαζόμενοι έστω και έτσι έρχονται στα σωματεία τους και θα τις σπάσουμε, και στην πράξη έχουν σπάσει αρκετές φορές αυτός ο φόβος, η τρομοκράτηση. Τώρα για τα υπόλοιπα και ό,τι καταθέσαμε, ενδεικτικά ήταν, δεν μπορούσαμε να τα καταθέσουμε όλα γιατί θέλαμε βιβλία ολόκληρα. Ήταν οι συνθήκες εργασίας στα σούπερ μάρκετ, με τα 70 συν κρούσματα στο Σκλαβενίτη, με τα δεκάδες κρούσματα στα Λίδλ, στο Μασούτη, στον ΑΒ Βασιλόπουλο, και το γεγονός ότι με κάλυψη ΕΟΔΗ δεν παίρνονται
έξτρα μέτρα σε αυτούς τους χώρους. Δηλαδή? Στις αποθήκες των Lidl. Θα σας πω, η χνηλάτιση που γίνεται σε ένα κατάστημα 50 ή 60 εργαζόμενων γίνεται στο θετικό κρούσμα και σε 2-3 συναδέλφους που επιβεβαιωμένα με βάση τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ ήταν δίπλα του. Όλοι γνωρίζετε ότι ούτε τμήματα υπάρχουν πλέον στα σούπερ μάρκετ και ένα μικρό παιδί καταλαβαίνει ότι ο Μανάβης που το έβαλε τα λαχανικά της πλάτα θα είναι ο ταμείας, ναι. Θα είναι και ο Κρεοπόλης. Δεν ναι. υπάρχει τμήμα. Όλοι δουλεύουν παντού, οπότε όλοι έρχονται σε επαφή με όλους. Ούτε έχεις και διαχωριστικά μέσα στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Μα δεν, σας λέω τώρα, τμήματα. Άμα το πιάσουμε, αν σας πω, θα σας πω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα από καταγγελίες από τις αποθήκες στα Lidl. Υπάρχουν χώροι εργασίας και τμήματα στους χώρους εργασίας που αντικειμενικά είναι σχεδόν αδύνατο να δουλέψει ο εργαζόμενος με τη μάσκα. Την κατάψυξη, για παράδειγμα, να ζουμίω 20. Άμα φοράει και γυαλιά και όλες, έτσι. Υπάρχει κίνδυνος. Το ζήτημα λοιπόν εκεί που μπαίνει είναι για να συνεχιστεί η παραγωγική διαδικασία ότι θα έπρεπε λογικά και επόμενα η εργοδοσία σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ να βγάλουν ένα έξτρα πρωτόκολλο για τέτοιου είδους χώρους δουλειάς και ας πούμε οι συνάδελφοι από τους οικοδόμους. Στο μετρό στις Σύρακες που μαζεύονται 30 άνθρωποι ο ένας πάνω στον άλλον σε βάθος δεκάδων μέτρων με λιπέστατο εξαερισμό. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρχουν έξτρα πρωτόκολλα, έξτρα οδηγίες για να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρχει μετάδοση του ιού. Ή ακόμα, αν δεν γίνεται κι αλλιώς, κάποιες εργασίες ναι, δεν θα γίνουν. Αν δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την υγεία των εργαζόμενων, κάποιες εργασίες δεν πρέπει να γίνονται. Πρέπει να σταματήσουν. Φαντάζομαι έχουμε δεκάδες και... τέτοια ναι. παράδειγμα. Τα τηλεφωνικά κέντρα από τους συναδέλφους μας από το Σωματείο των Εργαζόμενων στο ΣΕΤΥΠ, που είναι ο ένας πάνω στον άλλον, χρησιμοποιούν στην ουσία όπου δεν υπάρχει τηλεργασία, χρησιμοποιούν κοινόχρηστα τα πληκτρολόγια, τα ακουστικά τους, τα μικρόφωνά τους. Όπου υπάρχει τηλεργασία, είχαμε άνθρωπο που πέθανε στο σπίτι του ναι. και πέθανε ακριβώς λόγω της τηλεργασίας. Λόγω του γεγονότος ότι δούλευε σαν το σκυλί 12-13-14 ώρες μπροστά σε μια οθόνη και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος δίπλα του να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει. Έσβησε μια συναδέλφισά μας έτσι λόγω της τηλεργασίας. Και εκεί δεν υπάρχει κανένα πρωτόκολλο που να προστατεύει αυτούς τους εργαζόμενους. Ούτε καν και τα μέσα από ό,τι μας έλεγε και το σωματείο. Με τη δική τους είδηση, το δικό υπολογιστή. Προφανώς. Σε όλα αυτά δηλαδή δεν υπήρξε απάντηση. Η απάντηση ήταν κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς, δεν φταίμε εμείς, πρέπει να πάτε παραπάνω, ό,τι μας είπατε θα το μεταφέρουμε. Δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Αυτή τη στιγμή δεν αρκεί κάτι τέτοιο. Βάλαμε μπροστά το ζήτημα στη Θεσσαλονίκη που δεν έχει ΕΟΔΗ, που δεν έχει, έχει δύο νοσοκομεία κλειστά. Και εκεί μπήκε ζήτημα κόστους. Και μπήκε και ζήτημα και χρόνου. Πόσο καιρό θα κάνει να ετοιμαστεί ένα νοσοκομείο. Μα αυτό είναι το ζήτημα. 300 και κλίνες θα έδιναν αυτά τα νοσοκομεία μας. Μα δώσαμε τόσους μήνες δώσαμε από την πρώτη πανδημία, από το πρώτο lockdown. Τόσους μήνες δόθηκαν. Θα μπορούσαν να είναι έτοιμα για την επίταξη. Θα μπορούσαν να έχουν επιταχθεί κλινικές που έχουν ΜΕΘ και να έχουν επιταχθεί κανονικά. Όχι με δωράκια. Ακόμα και την ίστατη στιγμή θα μπορούσαν να σώζονται καθημερινά δεκάδες ζωές συναδέλφων, εργαζόμενων, συμπολιτών μας, αν παίρναν από σήμερα μέτρα. Έστω και σήμερα. Δεν θέλουν, γιατί μπαίνει στο ζύγι κόστος, όφελος, κέρδος, ανθρώπινη ζωή. Γι' αυτό δεν παίρνονται μέτρα. Πάντως, κύριε Σημάδη, χθες είχατε και μια διαδικτυακή σύσκεψη σαν σωματείο, με καταγγελίες από εργαζόμενους για το τι ακριβώς συμβαίνει. Παρατηρείτε το εξής και πείτε μου αν ισχύει αυτό. Όπου υπάρχουν συνδικαλιστές, σωματεία που μπαίνουν μπροστά, παίρνονται κάποια μέτρα. Ήρθε και ήταν μια πολύ όμορφη σύσκεψη. Βοήθησε πάρα πολύ και εμάς από τη διοίκηση, δηλαδή να έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα και να παρεμβαίνουμε ακόμα καλύτερα. Εμένα αυτό που έκανε αίσθηση πάντως είναι ότι οι συνάδελφοί σας χαμογελούσαν γιατί δεν νιώθανε μόνοι τους σε αυτή τη σύσκεψη. Ήταν συνάδελφοι οι οποίοι και κάποιοι από τους συναδέλφους ήταν τώρα λόγω και της, με αφορμή την πανδημία ήρθαν σε επαφή πρώτη φορά με το σωματείο τους. Μεγάλοι συνάδελφοι που δουλεύουν χρόνια δηλαδή. Και ήρθαν τώρα σε επαφή με το σωματείο και βγάζανε μόνοι τους το συμπέρασμα. Από όλα τα καταστήματα, που ήταν όλα τα μεγάλα καταστήματα, είχαμε αντιπροσωπείες εργαζόμενων που μιλήσανε χθες και παρεμβήκανε,
Από όλα τα καταστήματα ήρθε ότι όπου έχουμε, όπου είναι κάποιο μέλος του σωματείου μέσα στο χώρο δουλειάς, είναι καλύτερα τα πράγματα. Δεν είναι τέλεια, ακόμα υπάρχουν κενά προφανώς, με μεγάλες φασαρίες, με μεγάλη αντιπαράθεση, παίρνονται ένα-ένα τα μέτρα που θα πάρθουν, αλλά είναι καλύτερα τα πράγματα. Βγαίνει σαν συμπέρασμα η χθεσινή σύσκεψη, μας έβγαλε ακόμα περισσότερο, μας επιβεβαίωσε ακόμα δυνατότερα το συμπέρασμα ότι όπου υπάρχει οργανωμένη αντίδραση, υπάρχουν και νίκες. Μικρές, εφήμερες, προσωρινές υπάρχουν. Οπότε το ζήτημα είναι πώς θα μεγιστοποιήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Σε όλα τα καταστήματα, όχι μόνο στο εμπόριο, σε όλα τα σωματεία, σε όλους τους χώρους δουλειάς, πρέπει να υπάρχουν πυρήνες που θα οργανώνουν τη δράση των εργαζόμενων. Λοιπόν, κύριε Σημάδη, να μείνουμε σε αυτά. Φαντάζομαι δεν μένετε στη σημερινή παρέμβαση, συνεχίζετε. Προφανώς έχουμε βγάλει και το δελτίο τύπου για να ενημερωθούν και άλλοι συνάδελφοι και από τα υπόλοιπα σωματεία και οι εργαζόμενοι στα σωματεία τα δικά μας για τη σημερινή παρέμβαση, ότι είναι κάθε μας κίνηση, είναι βήμα κλιμάκωσης μέχρι να καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε αξιοπρεπείς συνθήκες ζωής, εργασίας και πάνω απ' όλα την προστασία της υγείας του λαού και των εργαζόμενων. Δεν βάζουμε έκπτωση σε αυτό. Είπαμε και στο τέλος της κουβέντας μας, με μικρές νίκες, με μεγάλες νίκες, θα συνεχίσουμε μέχρι να εξασφαλιστεί ότι θα σταματήσουν να πεθαίνουν οι εργαζόμενοι έξω από ΜΕΘ, επειδή η κυβέρνηση και η εργοδοσία αποφάσισαν ότι λίγοι θάνατοι παραπάνω αξίζουν για να βγουν τα κέρδη των εργοδοτών όσο θα θέλανε να είναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Σημάδη. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.